Να περάσουμε όμως σε μια άλλη είδηση που είναι πιο ενθαρρυντική και είναι ο τουρισμός. Και είπαμε και προηγουμένως ότι ευτυχώς που κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα και ισορροπεί τις όποιες άλλες απώλειες και την έλλειψη εξαγωγών και την αύξηση εισαγωγών. Όπου και εδώ υπάρχει το οξύμορο, έτσι και εδώ έχουμε. Αλλά υπάρχει και εδώ το οξύμορο. Ναι, ναι. Ακριβώς. Εδώ λοιπόν έχουμε αύξηση κατά 15,5% στην ταξιδιωτική κίνηση, αλλά σε επίπεδο εξαμήνου πάντα του 2024. Προσέξτε, δεν έχουν ακόμα προσθεθεί οι μήνες ή αμιγώς καλοκαιρινοί. Βέβαια. Αλλά έχουμε μείωση κατά 3,1% της μέσης δαπάνης. Ναι. Δηλαδή, οι τουρίστες ναι μεν έρχονται, αλλά ξοδεύουν λιγότερα στη χώρα μας. Τηρουμένων βέβαια και των δικών τους οικονομικών δεδομένων, μιας και όλοι πιέζονται και η Ευρώπη πιέζεται. Να πούμε ότι το πρώτο εξάμηνο κατά μέσο όρο ένας τουρίστας ξόδευε 570 ευρώ, πέρυσι ήταν στα 588 ευρώ και το 2022 ξόδευε 607 ευρώ. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι προς τα κάτω η μέση δαπάνη ανατουρίστα. Οφείλουμε να πούμε τώρα ότι έχουμε είσοδο τουριστών και από τη ζώνη του ευρώ, αλλά και από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες που δεν εντάσσονται στο ευρώ. Οι Γερμανοί έχουν μειώσει την προσέλευσή τους στην Ελλάδα, αλλά είναι μια ακόμα υπολογίσιμη τουριστική αγορά για τη χώρα μας. Οι οποίοι και αυτοί έχουν επιλέξει οδικό τουρισμό τα τελευταία χρόνια, οι Γερμανοί. Έτσι, πολύ πιο πριν από εμάς, που εμείς λόγω ακτοπλοϊκών εισιτηρίων φαίνεται φέτος αυτό το πράγμα, Αλέτα. Ακριβώς. Και ας μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης βρίθουν από ρεπορτάζ που ουσιαστικά περιγράφουν μια δύσκολη οικονομική κατάσταση σε πολλά επίπεδα στη Γερμανία και μάλιστα να μιλούν ακόμα και για κατάθλιψη, για περιόδους κατάθλιψης αυτή τη στιγμή λόγω της οικονομικής αβεβαιότητας που επικρατεί στη συγκεκριμένη χώρα. Ναι. Οι Γάλλοι τουρίστες αυξήθηκαν η ροή των Γάλλων τουριστών. Άλλοτε επίσης παρουσίασαν και εισπράξεις από την Ιταλία. Οι Άγγλοι μας προτιμούν φέτος πάρα πολύ, δηλαδή σοριδών έρχονται στην Ελλάδα και έχουμε μείωση των τουριστών από τις ΗΠΑ. Ναι, που είναι και υποτίθεται, όχι υποτίθεται, είναι από τους πλέον οικονομικά εύπορους οι Αμερικανοί. Ναι. Έχουμε χάσει τους Ρώσους λόγω του πολέμου με την Ουκρανία. Έχουμε χάσει τελείως τους Ρώσους, μείωνε 60%. Μπράβο. Έχεις χάσει γενικά Σαουδική Αραβία, γιατί όλοι αυτοί οι λαοί, το έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, έρχονται μια χρονιά, δεν σημαίνει ότι θα ξαναρθούν την επόμενη πάλι στα ίδια μέρη. Δηλαδή επιλέγουν και άλλες περιοχές του πλανήτη, έτσι δεν είμαστε μόνο εμείς. Οπότε δεν είναι σταθερό το κύμα αυτών των ανθρώπων που έχουν. Και βέβαια έχουμε χάσει και την αγορά της Κίνας, γιατί δεν υπάρχει και αεροπορική σύνδεση με την Κίνα, παρόλο που θα έπρεπε, δεν έχουμε σταθερές δηλαδή αεροπορικές συνδέσεις. Εκεί νομίζω είναι και το μεγάλο θέμα. Θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερο κόσμο από την Κίνα, αλλά αυτό είναι θέμα του ΕΟΤ και του Υπουργείου Τουρισμού, νομίζω. Και όλες αυτές οι χώρες προέλευσης τουριστικής κίνησης που περιγράφει σαν Έστη είναι και εκείνοι που ξοδεύουν περισσότερα. Βέβαια. Εντάξει. Είναι αυτοί που ξοδεύουν περισσότερα. Γι' αυτό και βλέπουμε τα συγκεκριμένα αποτελέσματα από τους δείκτες όπως καταμετρώνται συγκεντρωτικά. Τουλάχιστον για το πρώτο εξάμηνο, επαναλαμβάνω, γιατί περιμένουμε να δούμε και οι επόμενοι μήνες πώς κύλησαν. Ωραία.